Έχετε μία ξεκάθαρη στάση, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό. Εντάξει, νομίζω ότι από την αρχή. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, έτσι. Ναι, όχι, τουλάχιστον ως προς το θέμα της κύρωσης εννοώ. Και άκουσα προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα δώσει τη μάχη πρωτίστως για το θέμα της εθνότητας και της γλώσσας. Άκουσα όμως και τον κύριο Καμένο χθες να βάζει ένα θέμα και το έχει ξαναβάλει. Περίπου το ίδιο. Δηλαδή να λέει ότι ο κύριος Ζαεφ παραβιάζει τη συμφωνία και αυτά θα τα δούμε. Το ερώτημά μου είναι, αν υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές και διασφαλίζεται το θέμα της εθνότητας ή της γλώσσας έτσι όπως το θέλετε, εσείς υπάρχει περίπτωση να ψηφίσετε αυτή τη συμφωνία? Δεν βλέπω κάποια διαδικασία η οποία να οδηγεί προς μια τέτοια ελπίδα. Βεβαίως, αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν δεν υπήρχε θέμα μακεδονικής εθνότητας παύλα υπηκότητας και δεν υπήρχε θέμα μακεδονικής γλώσσας συμφωνία. Αλλά η κυβέρνηση προτίμησε να καταλήξει αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μας ζήτησε καμιά βοήθεια, δεν ζήτησε τη γνώμη μας, δεν ζήτησε τη συνεργασία μας. Ο κύριος Κοντζιάς δεν μας είχε καν ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Κατά συνέπεια, τώρα είμαστε εκεί που είμαστε. Και νομίζω ο Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο το βράδυ, αλλά και κατά τη συνέντευξη την Κυριακή, ξεκαθάρισε τη θέση μας, νομίζω, χωρίς καμιά παρεμηνία. Δεν έχουμε συμφωνία. Το ερώτημα το δικό μου είναι τι εκτιμάτε, κύριε Δένδια, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι μπορεί, αν ζοριστεί η κυβέρνηση, να σπρώξει, ας το πούμε έτσι, το τενεκεδάκι λίγο πιο πέρα. Εκτιμάτε λοιπόν ότι θα έχουμε την ψήφιση στην. Σε αυτή τη βουλή στην επόμενη. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, αντιλαμβάνομαι την κρατούσα άποψη που λέει ότι ο Τσίπρας, ο οποίος έχει αποδείξει καιροσκοπισμό, ο πρωθυπουργός, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Πολλές φορές θα μας δείξει εμάς την πατάτα και θα. Α, αυτό πιστεύετε? Όχι, δεν το πιστεύω. Λέω ότι αυτό λέγεται και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εγώ έχω την άποψη ότι θα προσπαθήσει να το περάσει ο ίδιος. Νομίζω έχει πάρει το κόστος. Νομίζω θα επιδιώξει να πάρει και το όφελος, ιδίως εκτός Ελλάδος. Θα προσπαθήσει να το περάσει ο ίδιος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η θέση η εθνικά ορθή και ωφέλιμη. Δεν υψώνουμε τόνους, δεν λαϊκίζουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι εδώ υπήρξε και έγινε ένα μεγάλο σημαντικό λάθος και το χειρότερο που μπορούσε να αποφευθεί. Αλλά να πάρουμε ένα σχόλιο και από τον κύριο Δένδια. Έτσι είπε ο κύριος Καμένος, ότι πρέπει να διώξετε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη ή τον κύριο Βορύδη για να μπορέσετε να συνεργαστείτε. Να πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ. Αυτό θα ήταν ένα. Ξέρετε, νομίζω κυκλοφορεί και το επόμενο Star Trek, το 6, το 7, δεν ξέρω ποιο είναι στη σειρά, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέροντα σενάρια για άλλους πλανήτες, για άλλους κόσμους. Η Νέα Δημοκρατία. Και προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, καθώς μια φορά δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε τέτοιες συζητήσεις. Και ο Καμένος διεξάγει ένα κατανοητό μεν, απέλπιδα δε αγώνα πολιτικής επιβίωσης μέσα από απολύτως αντικρουόμενες, αντίθετες θέσεις, οποίες λέει. Έχει πει ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Μεταξύ άλλων, έχει πει ότι εκείνος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και είναι σπλάχνα από τα σπλάχνα σας. Δηλαδή, απορρίπτετε το ενδεχόμενο μετά τις εκλογές να χρειαστεί να συνεργαστείτε μαζί του? Δεξιό κόμμα αυτό εκείνο, κεντροδεξιό εσείς. Με συγχωρείτε. Υπερδεξιό εκείνο, κεντροδεξιό εμείς, για να βάζουμε μια οριοθεσία λίγο στα πράγματα. Έχετε συναντάστε στη δεξιά παρόλα αυτά. Όχι, δεν συναντώμε. Έχουμε πολύ διακρίσει. Επικαλείτε τον καραμαλισμό και τον καραμαλή συνέχεια. Επικαλείτε τον καραμαλισμό, ερήμη του καραμαλισμού και επικαλείτε τον καραμαλή, ερήμη του καραμαλή. Ωραία. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όλα αυτά δεν αντέχουν σε κριτική. Δηλαδή στην πολιτική για να υπάρχει πρέπει να εκφράζει κάτι. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, να εκφράζεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και να έχεις και μια στοιχειώδη συνέπεια σε αυτό που εκφράζεις. Εδώ με τους ΣΑΝΕΛ δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα τώρα να κάνουμε. Θα πάμε λίγο στην οικονομία, να αφήσουμε λίγο τα των συνεργασιών. Είναι και στην επόμενη Βουλή. Φαντάζομαι ότι δεν απορρίπτεται το ενδεχόμενο να συζητήσετε και με εκείνους. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα επιχειρήσει κάποιες ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες. Πράγματι το είπε και το είπε με σαφήνεια, αλλά δεν φαντάζομαι να έχει αυτό στο μυαλό του. Μπορώ, χωρίς να τον έχω ρωτήσει συγκεκριμένα, να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό ίσως είναι το τελευταίο που θα κάνει. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο πεδίο της οικονομίας. Η κυρία Χτσιόγλου φαίνεται ότι ετοιμάζεται να καταθέσει τον νόμο για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και από την άλλη πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης για τον κατώτατο μισθό είπε σε συνεννόηση με τους εργοδότες. Οπότε θέλω να ξεκινήσω λίγο αντίθετα, κύριε Δένδια. Απ' τη μία σου λένε με νόμο και θα το φροντίσω εγώ για σένα, τον κατώτατο μισθό, ώστε να μην χρειάζεται να συνεννοηθείς με τον εργοδότη σου, ενώ εσείς λέτε στον εργαζόμενο ναι, να αυξηθεί ο μισθός σου, αλλά βρέστα με τον εργοδότη σου. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Να δούμε τώρα τι λέει ο Μητσοτάκης και τι λέει η Νέα Δημοκρατία συνολικά. Εμείς, και αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει κανείς από την εμφάνιση του Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, είναι η διακηρυγμένη αντίληψή μας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η προστασία του οικονομικά αδύναμου. Όλων αυτών που πιέστηκαν από την κρίση, που κινήθηκαν πια στο όριο του κοινωνικού ιστού
και αν θέλετε κινδυνεύουν να πέσουν εκτός αυτού. Ναι, σας λένε, σας κατηγορούν ότι είστε πιο κοντά στη μεσαία τάξη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά στα κατώτερα. Ναι, ναι, αλλά η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης ήταν τόσο ηχηρή που πραγματικά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία πάντα διεκδίκησε και τα κατώτατα και τα αγροτικά στρώματα. Ιστορικά, αυτή είναι η ιστορική μας παράδοση. Αν δείτε τις εκλογικές μας αναμετρήσεις, εκεί και είναι η ισχύς μας. Εμείς τα χαμηλά οικονομικά στρώματα δεν πρόκειται να τα αφήσουμε ποτέ. Μπορεί να μας τα διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μας τα έχει διεκδικήσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα και διάφοροι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή τη σχέση ποτέ. Έλα, τους λέτε ότι θα κανονίσουμε το μισθό με τον εργοδότη. Είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Τι προτείνει λοιπόν ο Μητσοτάκης σε αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχήν το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Το οποίο είχε δοκιμαστεί ήδη επί Νέας Δημοκρατίας, δεν ακούγεται για πρώτη φορά στο δημόσιο διάλογο και το οποίο πιστεύουμε απολύτως. Τι θα πει? Πρέπει να είμαστε μια κοινωνία όλοι μαζί. Για να είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να φροντίζουμε όλοι όλους. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο επίπεδο επιβίωσης για όλους. Από εκεί και πέρα. Δεύτερη έγνοια μεγάλη. Για να επιβιώσουμε όλοι μαζί, πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία. Εάν δεν αναπτυχθεί η οικονομία, μοιράζουμε την κακομοιριά μας, μου συγχωρείτε την έκφραση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Η επιδοματική πολιτική τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Και αν είχε ευγενή κίνητρα, που δεν έχει, έχει κίνητρα λαϊκιστικά και ψηφοθυρικά, αλλά και αν είχε ευγενή κίνητρα, πάλι δεν οδηγεί μια χώρα πουθενά. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε την οικονομία. Τι λέει ο Μητσοτάκης λοιπόν? Να αυξήσουμε τους μισθούς όσο η οικονομία αντέχει. Βεβαίως με νόμο θα γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο κατώτατος μισθός πάντα ορίζεται στην Ελλάδα με νόμο. Άρα στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαφωνία. Ο Μητσοτάκης όμως προσλαμβάνει απολύτως ότι πρέπει να μετρηθούν οι ανετοχές της οικονομίας και όχι να γίνει μια λαϊκιστική εξαγγελία. Και είπε σαφώς ότι πρέπει να καταργηθεί και ο υπερκατώτατος μισθός. Κάτι το οποίο δεν άκουσα την κυβέρνηση να το λέει. Αν μου επιτρέπετε, πάντως και η κυρία Αξιόγλου δεν έχει πει πόσο θα αυξηθεί. Φαντάζομαι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αντέχει η οικονομία θα τον αυξήσει. Δεν έχει πει ακόμα. Εγώ νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει. Εκεί σε αυτό το σημείο δεν εντοπίζεται διαφορά. Μην σας πω ότι εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά από την κυβέρνηση. Κύριε Δένδια, για τον ένφια, επειδή αρχίζει και γίνεται μία συζήτηση. Εγώ μισό λεπτό να καταλάβω. Στην ουσία τη πρόταση καταλαβαίνω ότι εσείς λέτε ο ένφια να μεταφερθεί στους Δήμους, υπό την έννοια να είναι ένα ανταποδοτικό, ας το πούμε, τέλος, επειδή είναι φόρος και δεν είναι τέλος αυτή τη στιγμή, εξηγήστε μας ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πρότασης. Και θα σας πω και κάτι άλλο να σας βοηθήσω. Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν το πρωί στο ραδιόφωνο. Τον ρωτήσαμε γι' αυτό. Του λέμε, είναι δυνατόν το πέραμα να είναι το ίδιο με τη Φιλοθέη? Το πέραμα θα παίρνει 5 ευρώ από τον ένφια, η Φιλοθέη 15 ευρώ. Βεβαίως, μου λέει, και τα 5 ευρώ της Φιλοθέης θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στο πέραμα για να βοηθήσουν εκεί εφόσον δεν φτάνουν τα λεφτά. Μας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Μπορείτε να μας το. Ναι, σας φαίνεται λίγο περίεργο πράγμα. Το καταλαβαίνω γιατί σας φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι όμως τόσο απίστευτα σωστό που. Και δηλαδή τα λεφτά της Κηφισιάς μπορεί να πηγαίνουν στο Κερατσίνι. Να συνοηθούμε. Μισό λεπτό μόνο όμως, μισό λεπτό κάτι θέλω να πω. Σε όλη αυτή τη συζήτηση περί κατώτατου πρέπει να υπάρχει ένα πράγμα που δεν το συζητάμε αρκετά και προσπάθησε να το βάλει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση. Οι άνεργοι. Πρέπει η οικονομία να απορροφήσει τους άνεργους. Αφήνουμε ανθρώπους στο περιθώριο, μακροχρόνια άνεργους. Αυτό είναι κοινωνικά, όχι μόνο οικονομικά, καταστροφικό. Δεν μπορεί μια κοινωνία με 20% εκτός οικονομικής δραστηριότητας να επιβιώσει. Θα διαλυθεί. Πρέπει να κόψουμε το λαιμό μας. Με συγχωρείτε για την έκφραση, και να βρούμε τι θα γίνει με αυτό. Δεν ακούμε κάτι σοβαρό από την κυβέρνηση. Ακούμε τα περί επιδομάτων. Η πρόταση για την ανάπτυξη της οικονομίας εμπεριέχει σαν κύριο στοιχείο την απορρόφηση της ανεργίας. Το χρησιμοποιήσατε στο 19% και εσείς το αφήσατε στο 27%. Με συγχωρείτε, το πήγαμε. Εμείς το αφήσαμε, δεν ήταν 27, ήταν 24. Οπ. Όχι 24. Μείνουμε στα νούμερα. Δεν υπάρχει. Το 24 ακόμα κάτι. Αλλά με συγχωρείτε. Το 19 κάτι είμαστε στο καλοκαίρι. Έτσι να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Το 19 κάτι να το θεωρήσουμε αποδεκτό? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί αποδεκτό. Πάμε τώρα λοιπόν. Πάμε στον ένφια. Πάμε στον ένφια. Ω φόρο μπορεί να εισπράττει από του Δήμου, διότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Πάμε ω προ τον ένφια. Ποιο είναι το ερώτημα? Μεταφέρονται στην τοπική αυτοδίκηση μια σειρά από αρμοδιότητε. Παιδεία. Εγώ είμαι και τη άποψη μεταφορά και τη πρωτοβάθμια υγεία, για να είμαστε. Δηλαδή, το πρωτοβάθμιο επίπεδο να μπορεί να το έχει αυτοδιοίκηση. Πώς το διεξάγει? Το κράτος πετάει αρμοδιότητες, πόρους, τίποτα. Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος φόρος να περάσει την αυτοδιοίκηση? Προφανώς ο φόρος των ακινήτων. Και ποιος το καθορίζει, λοιπόν, Δημάρχο? Με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Να πάμε έχει στις ζητήματα νομικά, έχει ζητήματα συνταγματικότητα η μεταφορά συνταγματικά, του φόρου αυτού. Και συνταγματικά. Διότι το φόρο τον επιβάλλει η Βουλή με συγκεκριμένη διαδικασία, δεν μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα. Έτσι. Ο συνταγματικός νομοθέτης ορθά έχει περιφρουρήσει την διαδικασία που αφορά την επιβολή φόρων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση, αν θέλετε και μια μελέτη εφαρμογής πώς αυτό γίνεται. Αλλά αυτό μπορεί να το προτείνουμε. Δηλαδή, έχω ιδέες να σας πω, κάποιος άλλος που να έχει άλλες. Το ερώτημα είναι, στην κεντρική ιδέα, ο φόρος των ακινήτων να μεταφερθεί στις τοπικές κοινωνίες,
έναντι των υπηρεσιών που αυτές οι κοινωνίες θα προσφέρουν ως τοπική αυτοδιοίκηση στους κατοίκους αυτών των περιοχών, είναι μια λογική και σωστή πρόταση. Κατά την άποψή μου, είναι πανηγυρικά ορθή και καθυστερημένη. Ναι, απλώς για να καταλάβει και ο πολίτης. Εσείς είπατε ότι θα μειώσετε τον έμφυα 30%. Μάλιστα. Και μετά θα το δώσετε στους Δήμους. Μάλιστα. Άρα, ο κάτοικος που ξέρει, για παράδειγμα, ότι ήταν να πληρώσει 700 ευρώ, τώρα τι θα περιμένει το Δήμαρχο να δει, αν θα το αυξήσει. Δεν μπορεί ποτέ, η επιβολή των φόρων να περάσει ως σκέτη αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς μεγάλη αλλαγή και με τον ορισμό του φόρου. Προφανώς. Συνεπώς, τι θα γίνει. Αυτό έχουμε μπροστά μας, προτείνουμε συνταγματική ανιθεώρηση. Mm-hmm. Πρέπει να καθίσουμε να δούμε πράγματα. Mm-hmm. Δεν σας λέω ότι είναι άντε το κάναμε αύριο το πρωί. Όμως ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα πίσω από την κεντρική ιδέα οι φόροι των ακινήτων να πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με σημαντικές αρμοδιότητες για την καθημερινότητα του πολίτη, να πάψει το υδροκέφαλο κράτος, να πάψει μια μετάθεση ενός καθηγητή να εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας εδώ στην Αθήνα, να πάψει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα φορείο της Κέρκυρας να εξαρτάται από το Υπουργείο Υγείας εδώ. Αμάν, δεν είμαστε πια δηλαδή ναπολεόντιο κράτος. Κύριε Δένδια, θέλετε ένα σύντομο σχόλιο πριν κλείσουμε? Θέλω να πω απλώς ότι είναι το φορολογικό σενάριο ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγικό για την οικονομία. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό. Και είναι η οικοδομή στην Ελλάδα είναι κεντρικό πράγμα. Πρέπει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, εάν επιχειρήσει νέους πειραματισμούς περαιτέρω επιβάρυνσης, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και θα σκοτώσει μια αχνή ανάκαμψη που χάρη στον τουρισμό αρχίζει και φαίνεται. Θέλει τεράστια προσοχή. Το συνολικό του σενάριο είναι σενάριο επιβολής φόρων. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι.